Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ανεργία που είναι το μείζον θέμα. Και αν ένας άνεργος να υπάρχει, υπάρχει ένα δράμα. Για τα ζητήματα της ανεργίας θα πρέπει να γνωρίζετε τα τελευταία στοιχεία που υπήρξαν. Έχουν δείξει ότι από εκεί που ήμασταν πάντα πρωταθλητές, έχουμε κατέβει μία με δύο θέσεις πιο κάτω. Άρα μειώθηκε η ανεργία. Τώρα, αν υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει ανέβει η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και ευθύνεται ο Περιφερειάρχης, όπως έχω αναλάβει ευθύνες που δεν μου ανήκουν για άλλα θέματα, αναλαμβάνω και αυτή την ευθύνη. Εγώ λέω το εξής. Η ανεργία δεν είναι αριθμοί. Η ανεργία είναι πρόσωπα και πρέπει να συνδράμουμε όλοι με κάθε δυνατό τρόπο. Και εμείς το έχουμε δείξει με τις επιλογές μας. Το ότι τρέξαμε τις διαδικασίες της πέμπτης μονάδας, ο ίδιος προσωπικά, που έπαιρνα τους φακέλους, που πήγαινα στον κύριο Λαφαζάνη για να υπογράψει, και όταν λέγανε ότι δεν θα γίνει πέμπτη μονάδα και μας λιδωρούσαν στη Φλόρεν και μέσα σε αυτούς η κυρία Ζημπηλιάδου, αποδείχθηκε και οι υπογραφές πέσανε και το έργο ξεκίνησε και είναι εν εξέλιξη. Και έχω προκαλέσει το επόμενο διάστημα μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία να γίνει και με το τεχνικό επιμελητήριο μια εκδήλωση στην Πτολεμαϊδα, όπου θα βάλουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις για να απασχοληθεί τοπικό δυναμικό, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό. Πάμε στο DAP, ένα μεγάλο έργο. Εκεί λοιπόν που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν φρόντισε να υπάρξουν ούτε τέλη διέλευσης, ούτε ανταποδοτικά τέλη μέσα από την εταιρική ευθύνη και λέγανε ναι, όλα θα δώσουν 10 εκατομμύρια για τις τρεις περιφέρειες, ο Ομιλών σε συνεργασία με τον κύριο Σκουρλέτη, τα 10 υποτιθέμενα εκατομμύρια τα έκανε 32, εκ των οποίων τα 7 παίρνει άμεσα η Δυτική Μακεδονία και τα δρομολογούμε με συγκεκριμένες δράσεις που θα αναβαθμίσουν και το εργατικό δυναμικό της περιοχής που θα πιστοποιηθεί μέσα από αυτές τις δράσεις. Άρα αυτό θα εργαστεί στην κατασκευή του TAP και δεν θα έρχονται κάποιοι άλλοι να δουλέψουν στον τόπο. Χρηματοδοτούμε και επενδύουμε στη γνώση με τα πτυχιακά που αφορούν το φυσικό αέρα, ετοιμάζουμε τους επιστήμονες του μέλλοντος για να βρουν δουλειά και μία σειρά από άλλα έργα τα οποία θα σας γίνουν γνωστά. Και άλλα πολλά έργα τα οποία απαντάνε και στα ζητήματα της απασχόλησης, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργούν μελλοντικά θέσεις εργασίας. Η σχολή πυροσβεστικής είναι μία εξέλιξη θετική που ήταν σε αντίδραση μια κοινωνία, η οποία πιστεύω ότι παραπληροφορήθηκε, γιατί δεν αφορούσε τα βιβλία. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπήρξαν αντιδράσεις από την Αττική. Τεκμηριώσαμε, πετύχαμε, η σχολή δημιουργείται, θέσεις εργασίας, δορυφορικά της σχολής θα δημιουργηθούν και μέσα στη σχολή. Θέλω να πω εν ολίγης ότι όλες μας οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στο να δημιουργούμε εκείνες τις δυνατότητες που διασφαλίζουν, αλλά μελλοντικά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ανεργία, ξέρετε γιατί έχουμε σήμερα. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, που με ευκολία κάποιοι τραβούσαν το σιρτάρι, ή δημιουργούσαν προσδοκίες και εξήγηλαν έργα ή υλοποιούσαν έργα, δεν απαντούσαν στα ζητήματα της απασχόλησης. Η ενεργία δεν είναι στατικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από πίσω και το βρίσκεις μπροστά σου. Και ξαναλέω, δεν μένουμε στη λογική των αριθμών. Η ανεργία έχει ονοματεπώνυμο και όταν υπάρχει ένας άνεργος μας απασχολεί. Και γι' αυτό δώσαμε και χρήματα από τον πόρο στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στον Πορευτεχνικό Επιμελητήριο, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να αναπτυχθούν δράσεις που θα απαντάνε στα ζητήματα της απασχόλησης. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και δυνατότητες για προσέλκυση επενδύσεων. Το ειδικό τιμολόγιο τι είναι? Δεν είναι η προσέλκυση επένδυσης ή επενδύσεων στην περιοχή που θα καταστήσει ανταγωνιστική την περιοχή μας, αλλά και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Και βλέπετε ότι το θέμα το οποίο βάζει σε πρώτη προτεραιότητα και ο κύριος Σκουρλέτης και η κυβέρνηση είναι να υπάρξει πρωτίστως το ειδικό τιμολόγιο που αφορά τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μελλοντικά. Τώρα, επειδή ακούστηκαν ότι απεντάχθηκαν και έργα, θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Η απάντηση δόθηκε από τους υπηρεσιακούς. Εγώ δεν παρεβαίνω στο έργο των υπηρεσιακών και θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, μεν η διαχειριστική αρχή ανήκει στον Περιφερειάρχη που είναι ο πρόεδρός της, αλλά οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι και άλλοι φορείς. Δικαιούχος, παράδειγμα, είναι ένας Δήμος ο οποίος καλείται να υλοποιήσει ένα έργο. Αν δεν καταφέρει να υλοποιήσει ένα έργο, θα πρέπει εκεί η Περιφέρεια στην εξέλιξη της υλοποίησης ενός έργου να παρέμβει και να βοηθήσει. Δεν υπάρχει έργο στο οποίο να μην έχουμε παρέμβει και να μην έχουμε βοηθήσει. Φέρνω χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή έγινε και μια συζήτηση προσφάτως για τα γραβενά και για το αστεροσκοπείο και για τον δρόμο. Ξέρετε τι θέλανε να κάνουνε για το αστεροσκοπείο και μπέζανε έναν κορυφαίο επιστήμονα με τον οποίο συναντήθηκα δύο φορές και νομίζω μία φορά ήταν και ο κύριος Νασιάδης μαζί μου. Πήγαν να υλοποιήσουν ένα έργο στο οποίο δεν υπήρχε κανένα ρημοτομικό, καμία υποδομή και είναι εν εξελίξη και νεκρεμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποια υπηρεσία θα χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο δεν είναι διασφαλισμένο? Πάμε στον δρόμο Γρεβενά Βασιλίτσα. Ξέρετε τι θέλανε να υλοποιήσουν στο προηγούμενο διάστημα και πίστευαν ότι μπορούσαν να το υλοποιήσουν? Ο μισός δρόμος να είναι εθνικό δίκτυο και άλλος μισός να είναι δημοτικό δίκτυο. Το ξέρετε αυτό? Με ποια λογική θα μπορούσε αυτό το πράγμα, χωρίς να υπάρχουν η ετοιμότητα, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες? Όλα αυτά όμως έχουν απαντηθεί και από τον Δήμαρχο Γρεβενών, ο οποίος είναι δικαιούχος στο έργο, αυτός είναι να υλοποιήσει το έργο, αλλά και από τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών. Θέλω να πω κλείνοντας, θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μια λογική ενότητας, συμπόρευσης, να αφήσουμε τους λαϊκισμούς.
και τον κυτρινισμό και να πορευτούμε εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες να υλοποιήσουμε και ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν κάτι. Ειλικρινή διάλογο. Για το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου, έχετε δεχτεί σήμερα μια κριτική από την Ομαδική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι λιμνάζει στα χέρια σας και στα χέρια της κυβέρνησης. Έχετε να πείτε κάτι? Κοιτάξτε να δείτε. Είχε ακουστεί παλιότερα για το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου ότι μπορεί να διασφαλιστεί και να υλοποιηθεί μέσα από τη λίστα Juncker. Σας ενημερώνω και σας παρακαλώ, επειδή είστε συνάδελφοι δημοσιογράφοι, πάρτε ένα τηλέφωνο και ρωτήστε στο Υπουργείο, οπουδήποτε θέλετε, είναι επιλέξιμα τα αρδευτικά από τη λίστα Juncker? Και αν σας πούνε ναι, αύριο το πρωί να το τρέξουμε. Επειδή εμείς το έχουμε ψάξει από την πρώτη στιγμή και είναι ένα έργο, μεγάλο έργο, το οποίο εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υλοποιηθεί και να στηριχθεί από όλους. Και δεν είναι θέμα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Περιφερειάρχη. Όλοι πρέπει να συνδράμουν προς αυτό. Σας ενημερώνω από τη λίστα Juncker. Τα έργα αυτά τα αρδευτικά δεν περιέχονται, δεν είναι επιλέξιμα. Το έχω ρωτήσει 10.000 φορές, το έχω ξαναπεί. Εμείς παρά τα αυτά προσπαθούμε να τρέξουμε και τις διαδικασίες και τις μελέτες. Ξέρω ότι δεν υπάρχει οριμότητα μελετών. Υπάρχουν μελέτες από τη δεκαετία του 90. Να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό το έργο να το εντάξουμε ή στο νέο ΠΑ που ανοίγει το επόμενο διάστημα ή να δούμε με ποιον άλλο τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αναγνωρίζουμε όμως ότι είναι ένα κορυφαίο έργο, ιδιαίτερα για την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης.